Επιτέλους, σήμερα υπογράφεται μια σύμβαση για τη συντήρηση του οδικού άξονα Καστέλη Χερσόνησος. Μια χρηματοδότηση η οποία τρέχει από τις αρχές του 2012. Γραφειοκρατικά και διαδικαστικά προβλήματα καθυστέρησαν την υπογραφή αυτής της σύμβασης. Θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αρναουτάκη και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας που ολοκλήρωσαν τη μελέτη και δρομολόγησαν τη διαδικασία υπογραφής της σημερινής σύμβασης. Ήταν ένας δρόμος ο οποίος είχε εγκαταλειφθεί τα τελευταία χρόνια λόγω της κατασκευής του νέου αεροδρομίου. Ελπίζω και εύχομαι η υπογραφή της σύμβασης και η νέα κατασκευή του έργου να μην σημαίνει ότι ακυρώνεται και το νέο αεροδρόμιο. Αντικείμενο έχει βασικά τον κεντρικό δρόμο της Σαμουδάρας, ο οποίος, όπως όλοι ξέρουμε, είναι σε άσχημη κατάσταση. Θα γίνει λοιπόν φρεζάρισμα και αποκατάσταση του ασφαλτικού, νέος τάπητας, που θα δώσει μια μεγάλη όθηση και ανάσα στον τουρισμό μας, που είναι η ατμομηχανία και η βιομηχανία του Δήμου μας και γενικότερα ο τουρισμός στην πατρίδα μας, τώρα που έχουμε και αυτή την κρίση στην οποία περνάμε. Θα γίνουν λοιπόν τα ασφαλτικά, θα γίνει η αποκατάσταση των διαβάσεων, διαγραμμίσεων και παράλληλα με μια άλλη εργολαβία δική μας του Δήμου φτιάχνονται τα πεζοδρόμια για να δώσουμε μια καλή εικόνα του Δήμου μας. Υπήρξε μια μικρή καθυστέρηση που έχει να κάνει με τις διαδικασίες γενικότερα και θα έπρεπε αυτά κανονικά να είχαν ξεκινήσει πιο μπροστά, αλλά έστω και τώρα με τρόπους που έχουμε βρει και σκεφτεί δεν θα ενοχλήσουμε καθόλου το τουριστικό ρεύμα, γι' αυτό και έστω και αυτή τη στιγμή προσπαθούμε. Συνεχίζουμε τις βελτιώσεις στο επαρχιακό δίκτυο της Κρήτης και μια τέτοια βελτίωση είναι ο δρόμος από το Καστέλη προς Χερσόνησο. Παρά το ότι καθυστέρησε η υπογραφή της σύμβασης, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε για να γίνει μια βελτίωση οριζόντια και κάθετη σύμβαση, καθαρισμός από τα δέντρα και διαγράμμιση. Θεωρώ ότι θα συμβάλλει πάρα πολύ στην ασφάλεια όλων των κατοίκων από το Καστέλη προς Χερσόνησο. Με το Δήμο Μαλεβιζίου 500.000 που αφορούν ασφαλτικά, ειδικά στην περιοχή της Σαμουδάρας, είναι μια χρηματοδότηση που είχε βγει από τον κύριο Χρυσοχοίδη πέρυσι και τώρα βρισκόμαστε στην διαδικασία της υπογραφής της σύμβασης για να ξεκινήσει άμεσα και αυτό το έργο που θα αναβαθμίσει όλη την περιοχή της Σαμουδάρας.